Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αυτή με ένα πρώτο σχόλιο σας για την επιστροφή Μιχαλολιάκου στις φυλακές. Ναι, είναι προφανές και το έχουμε ξανασυζητήσει ότι δεν έχει δώσει τα δείγματα της αναθεώρησης των απόψεών του, οι οποίες δεν ήταν απλώς ιδεολογικές απόψεις, αλλά μετασχηματίστηκαν και σε εγκληματικές πράξεις. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρήθηκε ως ένα είδος αμετανόητου, επαναλαμβάνω, όχι ιδεολογικά, αλλά κυρίως ως προς το να απαρνηθεί την εγκληματικότητα της πολιτικής του δράσης και αυτών των στοιχείων που διέγειρε η ιδεολογία του. Και με αυτή την έννοια κρίθη από τη δικαιοσύνη ότι πρέπει να επανέλθει στη φυλακή. Η δημοκρατία δεν είναι εκδικητικό σύστημα, αλλά πρέπει να έχει ορισμένες άμυνες τέτοιες που να οδηγούν στην ομαλότητα, στην συνομιλία, στην γεφύρωση των αντιθέσεων των πολιτών, στην άμβλυνση των παθών και όχι το ανάποδο. Τώρα είμαστε στην τελική εβδομάδα των ευρωεκλογών και η κοινή αγωνία όλων των κομμάτων είναι η αποχή. Σε συνδυασμό και με τους αναποφάσεις τους, μπορεί τα δύο αυτά στοιχεία να αλλοιώσουν τον συσχετισμό δυνάμεων έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις? Αναποφάσιστη, μετανοημένη, αρνητική, αδιάφορη. Συντίθενται σε ένα τεράστιο ποσοστό. Κάθε κατηγορία έχει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και πρέπει κανείς με πολιτικούς όρους να τα προσεγγίσει, να πολιτικοποιήσει την άρνηση, δηλαδή να ερμηνεύσει και τον πολιτικό εαυτό του μέσα από την άρνηση του πολίτη να ψηφιστεί. Επομένως, σωστά αγωνιούν, δεν νομίζω ότι γίνεται σοβαρή δουλειά για να βοηθηθεί το εκλογικό κοινό, το πολιτικό κοινό, να βοηθηθεί στις ερμηνείες του και ενδεχομένως στην επαναστράτευσή του. Το πολιτικό σύστημα οθεί τον πολίτη έξω. Και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ανατραπεί αυτό και προλαβαίνει να γίνει μέχρι την Κυριακή? Σας είχα πει ότι πιθανολογώ τις πολώσεις σαν ένα εργαλείο να επιστρατευτούν τουλάχιστον οι κομματικές ομάδες που, ας πούμε, είναι πιστές στο κόμμα. Συνήθως κάνουν τα κόμματα αυτή την επιλογή της πόλωσης. Αυτή τη στιγμή μπορεί η πόλωση να λειτουργήσει και αρνητικά για αυτόν που την παράγει. Γιατί ο κόσμος έχει συνολικά αθροίσει πάνω από δεκαετία πόλωσης και δεν είναι πια εύκολο στο να πιστεί. Δεν είναι πρόθυμος να πιστεί σε ένα έτσι τοξικό και έντονο μήνυμα. Κατά τη γνώμη μου, τα κόμματα δεν μπορούν αυτή τη στιγμή παρά μόνο εάν λειτουργήσουν εκείνες οι ιδεολογικές ποιότητες που θα συνεγείρουν το ακροατήριο, το πολιτικό ακροατήριο. Δεν το βλέπω αυτό. Πώς αποτιμάτε μέχρι στιγμής την προεκλογική εκστρατεία των τριών πρώτων κομμάτων, ενώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Είναι εσωτερική η διελκυστίνδα, δηλαδή αφορούν το εσωτερικό κοινό, την Ελλάδα, την ελληνική πολιτική σκηνή, τα δικά τους πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή ατζέντα. Είναι τριτεύουσα, είναι περιθωριακό στοιχείο. Είναι ευρωεκλογές με περιθωριακό στοιχείο την ευρωπαϊκότητα. Δεν έχει γίνει κατανοητό το μεγάλο διακύβευμα που είναι η διατήρηση της ευρωπαϊκής ιδεολογίας, του ευρωπαϊσμού ως ιδεολογίας ή η απαλωτρίωσή του ή η έκπτωσή του, η έκλειψή του. Και επίσης δεν έχει γίνει κατανοητό. Γίνεται μόνο ως προς την ακρίβεια και την οικονομική κρίση, αλλά δεν γίνεται κατανοητό ως προς την γεωπολιτική, τον γεωπολιτικό ανακαθορισμό. Η Ευρώπη αλλάζει διεθνή ρόλο, σπρώχνεται κατά ένα μέρος σε ένα είδος περιθωρίου, έχει προβλήματα στρατηγικής ως προς τα ενεργειακά, είναι πολύ σύνθετο και δεν έγινε μέρος
τμήμα των εκλογών, υπήρχε πολύ μεγαλύτερος ρόλος της διαφημιστικής τεχνικής. Τα τεχνάσματα όχι μόνο με τις πλατφόρμες αλλά και με τον λόγο, συμπυκνωμένος συνθηματικός λόγος, και προσπαθεί αυτό το, με αυτή την τεχνική pop να προσεγγίσει τα νέα είδη κοινού ή να αποκτήσει ο ένας να επικαιροποιηθεί εναντί του άλλου, ο ένας πολιτικός αρχηγός να επικαιροποιηθεί εναντί του άλλου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ο βαθύς λόγος, γιατί θεωρείται ντεμοντέ ο βαθύς λόγος, ο πολιτικός λόγος. Θεωρείται ότι ξεπεράστηκε, ότι είναι κουραστικός. Ο πολίτης θέλει γκάνγκ, θέλει σποτάκια. Με αυτή την έννοια λοιπόν προσπαθούν να του δώσουν σποτάκια. Με ποιο ερώτημα, με ποιο πολιτικό ερώτημα. Τώρα, σύν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας αναφέρατε προηγουμένως, την Ευρώπη την απασχολούν και άλλα ζητήματα, όπως είναι η ανισότητα του Βορρά και Νότου, η μετανάστευση, η ακρίβεια, που ναι μεν είναι και στην χώρα μας, αλλά είναι και σε όλη την Ευρώπη. Η κοινή αγροτική πολιτική, που πριν από λίγο καιρό είδαμε τους αγρότες όλης της Ευρώπης να διαδηλώνουν και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Και όλα αυτά με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σεβαστάκη? Το αγροτικό πρόβλημα σχετίζεται και με τους, ειδικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Είναι άμεσα συναρτημένος, είναι μεγάλες γεωργικές δυνάμεις και η Ουκρανία και η Ρωσία, και άμα βγουν εκτός ή εν πάση περιπτώσει αν μπουν με λάθος τρόπο στο ευρωπαϊκό αγροτικό σύστημα, δημιουργούν αλλοιώσεις. Είναι η ενεργειακή έκρηξη. Θα μείνω στο πολιτιστικό στοιχείο που ναι μεν διεγείρεται από το μεταναστευτικό και θα διεγερθεί πολύ περισσότερο με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερες ανασφάλειες στον Ευρωπαίο πολίτη, στο μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Νομίζω λοιπόν ότι ο πολιτιστικός φόβος, δηλαδή ποιος είμαι, πώς, τι ρόλο παίζω ως Ευρωπαίος και τι με απειλεί, αυτά είναι τα κεντρικά ερωτήματα. Η πολιτική σκηνή κάνει πολιτικά ορθή διαχείριση. Δηλαδή, με έναν καθοσπρεπισμό προσπαθεί να λύσει προβλήματα συνοχής των κοινωνιών. Υπάρχει τρομερή διάσπαση στις κοινωνίες. Η Γαλλία έχει τεράστιο πρόβλημα, διχοτομήσεις πολύ μεγάλες. Αυτή η σκηνή που είδαμε στην Ολλανδία, ένας άνθρωπος αλόφρον, στην Ολλανδία νομίζω, να μαχαιρώνει, αλόφρον. Δηλαδή αυτό το ζήτημα ως συστατικό της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και η Ευρώπη κεντρικά ούτε απαντάει, απλώς φοβάται. Απλώς βρίζει τους κάποιους ηγέτες πολιτικούς ως ακροδεξιούς. Ναι, αλλά το πρόβλημα που δημιουργεί αυτά τα ρεφλέξ, τα πολιτικά ρεφλέξ, πώς το λύνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε, το πρόβλημα της συνοχής, το πρόβλημα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν αφορά μόνο το να υπάρχουν κόμματα, αφορά τη θέση της γυναίκας, αφορά τη θέση της μειονότητας, αφορά τη θέση των φτωχών που πρέπει να μορφωθούν. Όλα αυτά τα ζητήματα δημοκρατίας που τα ανοίγει η νέα πραγματικότητα, πώς τα απαντάει η Ευρώπη? Με έναν καθοσπρεπισμό, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές εκλογές, γιατί αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα και νομίζω ότι έχει φτιαχτεί μια γραφειοκρατία εσωστρεφής στις Βρυξέλλες, αλλά αυτό το ζήτημα της αποσταθεροποίησης ιστορικών κοινωνιών που έχουν ισχυρή ιστορική ταυτότητα, έχουν συνοχή δηλαδή πολιτιστική, αυτό το ζήτημα της αποδιάρθρωσής τους, της πολιτιστικής αποδιάρθρωσης που γεννάει στο μικροαστό, στο μέσο πολίτη, τον τρόμο και αντιδρά συντηρητικοποιούμενος, αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε και δεν είναι και αντιμετωπίσιμο έτσι εύκολα με απλές συνομιλίες που βγάζουν και ένα ντοκουμέντο, βγαίνουν κείμενα περί του προβλήματος της μετανάστευσης, της μεταναστοφοβίας, της συνοχής, του νεοθρησκευτισμού, της θρησκοληψίας που καταλαμβάνει ή που πιέζει την Ευρώπη. Η Ευρώπη χειραφετήθηκε από την θρησκοληψία και την ξαναπιέζει.
μια θρησκοληπτική οπισθοδρόμηση, αυτά δεν απαντώνται. Τώρα, κύριε Σεβαστάκη, σε όσους πιστεύουν ή όσοι διερωτούνται ότι εφόσον δεν κρίνεται η διακυβερνησιμότητα της χώρας, γιατί να πάω να ψηφίσω και κατά πόσο σε αυτή την αντίληψη παίζει ρόλο το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό συναίσθημα. Δηλαδή, οι πολίτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών νιώθουν, για παράδειγμα, πρώτα Γερμανοί ή Αυστριακοί ή Έλληνες και μετά νιώθουν Ευρωπαίοι. Οπότε το ευρωπαϊκό συνέστημα τι ρόλο παίζει στην προσέλευση των πολιτών στις ευρωπαϊκές κάλπες? Δεν νιώθουν πατρίδα. Δεν νιώθουν την Ευρώπη ως πατρίδα. Ως ένα υπερσύνολο που περιλαμβάνει και τη δική τους ιδιαίτερη πατρίδα και τη δική τους ιδιαίτερη γλώσσα και τη δική τους ιδιαίτερη κουλτούρα. Αλλά ότι είναι ένα κέλυφος επιτρεπτικό, πολύ σημαντική κατάκτηση, διεθνής κατάκτηση. Δυστυχώς, ακριβώς αυτό και η κρίση και η διαχείρισή της και φυσικά οι αποκλίνουσες βορρά-νότου, αλλά κυρίως, γιατί ένα μέρος του νότου είναι βορράς. Η Ισπανία είναι βορράς. Η Γαλλία είναι βορράς. Κακά τα ψέματα. Όπως και ευρωπαϊκές χώρες του βορρά δεν είναι βορράς με τους σκληρούς οικονομικούς όρους. Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα πρώτων εργαλείων συνοχής, δεύτερον εργαλείων πολιτιστικής ενότητας έχει παραδόσεις και νιώθει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι αυτές απονομοποιούνται, δεν πρέπει να τις εκφράζει για να μην ενοχλήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα συνοχής πολιτιστικής, πνευματικής και πολιτικής νομίζω δημιουργούν ένα πλαίσιο που από τη μια μεριά απελπίζει, γιατί το πολιτικό σύστημα δεν ασχολείται, γιατί ακριβώς με την αυτοσυντήρηση δεν κλονίζεται η κυβέρνηση, άρα δεν τρέχει κάστανο, δεν διαταράσσεται κάτι. Απ' την άλλη όμως πλευρά, ακριβώς αυτό έπρεπε να είναι το κίνητρο για να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Δεν υπάρχει πολιτική ελίτ ερήμη των πολιτών. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε από την Μπέρμπο, από τον οποιονδήποτε να κάνει από την Φοντερ Λάγκεν. Δεν περιμένεις από αυτόν που έχει εξουσιοδοτηθεί άπαξ. Πρέπει σαν πολίτης να είσαι ενεργός. Τα δίκτυα το επιτρέπουν, πρέπει να πιέζεις και πρέπει να προσπαθείς να βρεθείς με το συμπολίτη σου. Αυτό το κομμάτι της κοινωνικής συνέβρεσης, της κοινωνικής συλλαλληλίας, της αλληλεγγύης έχει... πραγματικά έχει διαλυθεί. Ακριβώς για αυτό το λόγο έπρεπε να πάνε να ψηφίσουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.